Hello ladies and gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή μόλις έχει ήδη ξεκινήσει. Είμαι ήδη ζαλισμένος, πρέπει να σου πω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μ' αρέσει γιατί αυτή η εκπομπή μπορεί να θεωρηθεί ως και μια ζαλιστική εκπομπή. Με την καλή την έννοια εννοώ, ρε παιδί μου, ότι σήμερα έχουμε να πούμε πάρα μα πάρα πολλά. Έχω μια σούπερ καλεσμένη που θα μιλήσουμε για το τραγούδι, για την τηλεόραση, για τη showbiz, για το θέατρο, για τα βίντεο κλιπ, γενικότερα για την παρουσίαση, γιατί έχει κάνει και εκπομπές. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά γενικότερα. Για αυτό το κορίτσι που πραγματικά, άμα τη εμφανιστεί, έτσι προκαλεί. Άλλες φορές άθελά της, άλλες φορές όμως και εσκεμένα. Θα κάνω μια μικρή διακοπή από το πρώτο μέρος. Θα πάω στο δεύτερο μέρος, έτσι όπου θα υποδεχτώ τους συνεργάτες της εκπομπής μου. Δεν έχω αποφασίσει τι και πώς. Και θα επιστρέψω για να κλείσω μαζί της στο τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής. Δηλαδή, τι έχει αυτή η εκπομπή σήμερα. Έχει την καλεσμένη που θα την υποδεχτώ ευθύς αμέσως. Έχει μια μικρή διακοπή, πάμε σε break. Συνεργάζομαι αμέσως μετά, έτσι αν το θέλεις, και υποδέχομαι το υπόλοιπο κομμάτι αυτής της εκπομπής και αποφασίζω τώρα ότι αμέσως μετά θα υποδεχτώ τον Λάζαρο Γκόλια με τον καλεσμένο του που θα μιλήσουμε για υποδρομίες και κλείνω αυτή την εκπομπή πάλι με την μοναδική Μαρία Σατσάκη, εδώ κοντά μου. Έλα, μην τρέπεσαι. Γεια σου, Αλέξανδρε. Πρώτη φορά. Μαρία Σατσάκη εδώ, ένα κορίτσι που μου άφησες κραγιόν και εσύ. Εντάξει. Το έχετε αυτό, εσύ και Άρια μόνο. Όταν... Όταν λοιπόν, γιατί έχουμε και το φωτογράφημα σας εδώ, όταν λοιπόν θέλεις να καταλάβεις με ποια γυναίκα ήμουνα, θα δεις αν έχω εδώ πέρα το κραγιόν. Η Σατσάκη η Άρια θα το έχει κάνει αυτό. Το χρώμα λοιπόν, του κραγιόν. Το χρώμα του κραγιόν, ναι, άλλο διαφέρει. Φορά, άλλο, ναι, διαφέρει. Λοιπόν, παρακαλώ καθίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά, παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ. Εντάξει, θα μου λιποθυμίσεις, εντάξει. Όχι, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πω ότι από καιρό νης καιρού, έτσι έλα λίγο να τα πούμε λίγο μεταξύ μας τώρα αυτά που πρέπει, μέχρι να πάρεις τις απαιτούμενες ανάσες. Από καιρό νης καιρού, ένα αγαπημένο κορίτσι, ένα κορίτσι έτσι που κάθε φορά που εμφανίζεται πραγματικά προκαλεί πανικό, είτε αυτό είναι σε blog, είτε είναι σε ένα club, είτε είναι στα facebook της, το Μαρία Σατσάκη ΑΒΓ ΔΕΛΤΕ ψιλοζήτα ή τα θήτα, δεν ξέρω πόσα έχει, και είναι ένα κορίτσι που πολλές φορές ο αυθορμητισμός της προκαλεί, αλλά και παρερμηνεύεται κάποιες φορές και δημιουργεί έτσι ίντριγκες χωρίς να το θέλει, με την καλή την έννοια ή με την κακιά, που όμως δεν το θέλει η ίδια. Αυτό είναι η Μαρία Σατσάκη. Το ξέρεις αυτό. Ωραία τα λες. Μπράβο, να συνεχίσω, να το κάνω μόνος μου. Δηλαδή, την ερώτηση και την απάντηση. Μαρία Σατσάκη, λοιπόν, ένα κορίτσι που πόσα χρόνια έτσι τα καλλιτεχνικά δρόμενα υπάρχει με τον οποιοδήποτε τρόπο. 5 χρόνια περίπου. Μόνο. Και μου φαίνεται μια 20ετία. Και μένα. Δηλαδή, με ποια έννοια, εννοείς ότι νιώθεις κουρασμένη. Όχι, καθόλου. Απλά σου φαίνεται ότι έχεις κάνει πάρα πολλά, ενώ είναι μόνο 5 χρόνια. Ναι, ναι. Ποια ήταν η πρώτη φορά που βγήκες έτσι στο καλλιτεχνικό. Με η ποιο πράγμα, με τραγούδι, βγει... με τι. Καταρχήν ήμουνα στο πάνελ της εκπομπής σου, να διάστηκε. Ναι, το ξέρω, θα ναι. Το πω. Αυτό ήταν η πρώτη σου φορά. Ναι. Α, στην εγώ είχα πάρει την Παρθενιά στην ναι. εκπομπή. Ναι. Ναι. Καλώς δεν ήμουνα. Τέλειος. Να τα ακούτε αυτό για τα νέα τα κορίτσια. Ότι ήμουνα πάρα πολύ καλός καθηγητής και δάσκαλος. Ναι, η Μαρία Σατσάκη κατά τα πρώτα χρόνια τα τηλεοπτικά είχε βρεθεί στο πάνελ της εκπομπής μου. Τότε και εγώ ψιλοέφτιαχνα πάνελ. Δεν ήταν το στάνταρ μου το πάνελ. Ναι. Όπου παρουσίαζες περίεργα και παράξενα από όλο τον κόσμο. Και περίεργα παράξενα ήταν αυτά και περίεργα παράξενα τα παρουσίαζες εσύ. Όντως, ναι. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία για πες μου, αλήθεια τώρα. Ήταν πάρα πολύ ωραία, είχαμε πάρα πολύ πλάκα, γελάγαμε. Βεβαίως. Και ήσουν αυθόρμητη και ήσουν ο εαυτός σου. Όπως πάντα. Ναι. Αυτό το πράγμα μπόρεσες καθόλου στο πέρας αυτόν τον χρόνο να το, να το οργανώσεις καθόλου, τον αυθορμητισμό. Προσπάθησες κοίτα, ποτέ να είσαι στημένη. Όχι. Να στηθείς. Στείνομαι, αλλά... το ξέρω. Εννοώ, προσπάθησες ποτέ να βγεις στημένη. Σου αρέσει όχι, αυτό, όχι. Λέω, σώσουν ένα κείμενο και να πούν «Μαρία, αυτά θα πεις, αυτά θα παρουσιάσεις, με αυτόν τον τρόπο θα το επέλεγες αυτό». Όχι. Ή θέλεις να είσαι ο εαυτός σου και να το παρουσιάσεις όπως εσύ νομίζεις και θες. Θέλω να είμαι ο εαυτός μου και να το παρουσιάσω όπως εγώ, το, όπως μου βγαίνει. Πότε ήρθε το τραγούδι στη ζωή σου? Ένα χρόνο περίπου. Τον τελευταίο ένα χρόνο. Ενάμιση χρόνο περίπου, ναι. Πώς έγινε αυτό, γενικότερα τραγουδάς? Μ' αρέσει πάρα πολύ και το... Συγγνώμη, μου κάνεις ναι, και γεια. Λοιπόν,
Τέλος πάντων, ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη που κάναμε το πρώτο κομμάτι. Mm-hmm. Το οποίο έχει τελειώσει ξαφνικά. Έτσι πήγες να δοκιμάσεις τον εαυτό σου. Ναι. Γενικότερα είσαι όμως από τα άτομα που σου αρέσει να δοκιμάζεις νέα πράγματα. Ναι, πάρα πολύ. Λέτε, το φοβάσαι. Όχι. Προκαλείς και τον ίδιο στον εαυτό πολλές φορές. Ναι, μ' αρέσει. Mm-hmm. Σε αυτό μέσα όλο το τρυπάκι λοιπόν είναι και το τραγούδι. Πάμε να το πιάσουμε ένα-ένα. Άρα πριν από 1,5 χρόνο λοιπόν βρίσκεσαι στη Θεσσαλονίκη, ναι, και μπαίνεις στο στούντιο για να ηχογραφήσεις ένα κομμάτι. Ναι. Ποιο ήταν αυτό? Το έχω αυτό που θέλεις, mm-hmm, τίτλος. Pop κομμάτι. Ωραία. Μετά από αυτό, το πρώτο το έχω χαρίσματα που θέλεις. Ήταν ένα άλλο που έκανα. Στην Αθήνα εδώ τα έκανα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Άρα έχουμε το έχω αυτό που θέλεις. Ναι. Το έχω χαρίσματα, ναι, και φαίνονται. Το τρίτο, μετά στη σειρά. Έχω χαρίσματα το έλα στο πάρτι. Ωραία. Τα πάρτι τα ξέφρενα. Και το επόμενο. Έχω κολλήσει τώρα. Και αυτό κομμάτι είναι. Όχι. Το τελευταίο που δεν θα το πούμε αποκλειστικά, για να το δείξουμε αποκλειστικά σε βίντεο κλιπ, ναι, και θα δείξουμε το making of. Ποιο είναι, ένα rap, ένα πάρα πολύ ωραίο. Το τελευταίο λέγεται Ελεύθερη. Mm-hmm. Το είμαι ελεύθερη. Ναι, και έχω κάνει και άλλο ένα που λέει «Με φωνάζουν Μαρία». Ωραία. Όλα αυτά τα κομμάτια είναι λίγο rap, λίγο pop. Και το κάνει το κέφι σου έχω κάνει. Mm-hmm. Όλα είναι pop. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν τραγουδάς λαϊκό? Δηλαδή, άμα πας μια εμφάνιση επειδή μου σε ένα μαγαζί, θα τραγουδάς μισή ώρα μόνο pop? Το λαϊκό θα το πεις ή το ελαφρολαϊκό? Λέει, θα πεις κάτι από Βύση, από Βανδύ, από Πεγκιζίνα, από... Εντάξει, Βανδύ είναι πιο pop, πιο... Ναι. Ναι, έχει όμως και λαϊκά κομμάτια. Δεν εννοώ λαϊκά την Παξωμαδοκλέφτρα, ούτε το «Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά». Εννοώ λίγο πιο ελαφρολαϊκά, ρε παιδί μου, λίγο πιο χορευτικά. Ναι. Τι είναι αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον στη Μαρία Τσατσάκη όταν της προτάθηκε να ασχοληθεί με το τραγούδι και το ακολούθησες? Μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική, αγαπώ τη μουσική. Mm-hmm. Και επειδή είχα συνηθίσει από διάφορες εμφανίσεις σε κλαμπ που έπαιζα σαν DJ. Άλλη μεγάλη ιστορία, θα το πούμε. Ναι. Είχα πάρει το κολλάι και οκ, okay, λέω, δεν τραγουδάω κιόλα. Ναι, έτσι κι αλλιώς τόσοι τραγουδάνε, να μην τραγουδήσω ναι κι εγώ. Θεωρείς τον εαυτό σου φωνάρα? Ρε παιδί μου, εννοώ αν έβαζες τον εαυτό σου να τον κρίνεις. Ναι. Γιατί είσαι ειλικρινής. Τι θα έλεγες για σένα? Ότι τραγουδάς, γουστάρεις το τραγούδι, σου αρέσει, ναι, αλλά θα τον έβαζες σε μια μέτριο αναστήματος μέσα στο λαϊκό πεντάγραμμα, μέσα στο πεντάγραμμα τέλος πάντων της μουσικής. Κοίτα, αλλά που δίνεις όμως τη ζωή σου. Πολύ δηλαδή δίνεις, εννοώ, ναι, πραγματικά, δίνεις αυτό που αισθάνεσαι, δίνεις την ψυχή σου για αυτό που κάνεις. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, σε ενδιαφέρει πιο πολύ να πούνε ότι «Α, η Μαρία Σατσάκη η φωνάρα» ή σε ενδιαφέρει να πούνε «Α, η κορμάρα» ή σε ενδιαφέρει να πούνε ένα ωραίο συνολικό πακέτο που οκ, okay, αυτό που κάνει το υποστηρίζει? Αυτό το τελευταίο. Θέλεις να παραμείνεις στο χώρο του τραγουδιού ή απλά θέλεις να έχεις περάσει και από αυτό το χώρο δίνοντας το δικό σου στυλ? Α, τι ωραία ερώτηση. Σε ευχαριστώ. Μαρία, δεν είναι τίποτα, 1,000 ευρώ. 1,000 ευρώ η κάθε καλή ερώτηση. Πω, πω. Είμαι ακριβώς. Πολύ ακριβώς. Εντάξει, δεν πειράζει, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που... Άπαπα. Λοιπόν. Τι είναι η Μπέλου? Τι ήταν αυτό? Το κινητό στο ένα. Το με έκανα. Τι χτύπο έχεις βάλει? Τη Σωτηρία Μπέλου. Ποιο κομμάτι ήταν αυτό? Δεν ξέρω, βρε αγάπη μου. Α, ένα που σ' άρεσε. Λοιπόν, ποιος είναι ο αγαπημένος? Δεν είναι το δικό μου τηλέφωνο. Α. Ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Σάκης Ρουβάς. Βρέθηκες λοιπόν πριν από λίγο καιρό έξω από το μαγαζί. Ξαφνικά πήγαινες στο μαγαζί, είδες το μαγαζί, είδες το πέραμα και μετά έπρεπε να φύγεις. Ναι. Βγαίνοντας λοιπόν έξω, βλέπεις το Σάκη, πες μου, μίλησέ μου λίγο γι' αυτό. Του λέω Σάκη, Σάκη. Έβγαινε ο Σάκης με τα γελιά του, με τη φόρμα του για να φύγει. Ναι. Και τι έκανε? Σταμάτησε. Και πήρε μόνο στο, έβγαλε το κινητό. Ναι, με πήρε αγκαλιά, έβγαλε το κινητό, έβγαλε μία selfie. Και βγήκε πάρα πολύ ωραία. Ποια είναι η αγαπημένη σου τραγουδίστρια? Τραγουδίστρια, μου αρέσει η Πάολα πάρα πολύ. Mm-hmm. Ναι, η Βύση, η Βανδύ, Φουρέιρα. Μ' αρέσουν αρκετές, Τικούδη. Α, το μισό πεντάγραμμο. με ποια θα ήθελες να κάνεις ένα ντουέτο? Τι, γιατί, δεν κατάλαβα, προκαλούμε εδώ πέρα. Δηλαδή, εννοώ προκαλούμε με την καλή την έννοια. Πες μου μία τραγουδίστρια που θα ήθελες να κάνεις ένα ντουέτο και ένα τραγουδιστή. Ένα τραγουδιστή. Μ' αρέσει και ο Κιάμος, μ' αρέσει και ο Βέρτης. Ο Ρέμος.
Δεν τρελαίνε. Ναι. Ο Οικονομόπουλο. Ναι, ωραίο. Καλό είναι, θα έκανε ναι. με τον Οικονομόπουλο. Δηλαδή, α πούμε, σαν πιο έτσι, θα έκανε και με τον Οικονομόπουλο. Ναι, θα έκανε. Με τον Γιαννιά. Όχι. Με τον Μενιδιάτη. Όχι. Με τον Μακρόπουλο. Όχι. Με τον Μαζονάκη. Ναι. Είδε. Μαζονάκη είναι φοβερό. Με τον Μαζονάκη, με τον Νίβο και όλα αυτά. Δηλαδή, ναι, κάτι ναι, σε πιο ναι. επειδή σ' αρέσει και το ράπ ναι, λίγο ναι, και αυτά. Ναι, ναι. Γενικότερα, πιστεύει ότι χρειάζονται πολλά εφόδια κάποιο για να βγει σήμερα στο τραγούδι. Από αυτό που έχεις δει, γιατί εσύ με ένα-δύο τραγούδια έχεις γυρίσει τη μισή Ελλάδα και ήδη στέλνουν και πολλές προτάσεις. Το έχω δει δηλαδή και στο Facebook σου, συνέχεια μαγαζιά και Μαρία να χτίσει και να εμφανιστείς κτλ. Τι χρειάζεται μια νέα κοπέλα για να μπει στο τραγούδι? Χρειάζεται να έχει κάποια προσόντα, να χορεύει, να έχει ωραίο κορμί, καλή σκηνική παρουσία, άμα έχει και φωνή ακόμα καλύτερα, αλλά συνήθως... Ναι, άμα έχει λέει και φωνή θα ήταν και καλύτερα. Συνήθως οι περισσότεροι δεν... υπάρχει πολλή ζήτηση και συνήθως προτιμάνε τις κοπέλες για το σύνολο. Δεν έχουν ιδιαίτερες φωνές στο σύνολο. Ακόμα και μεγάλες τραγουδίστρες, δηλαδή εννοώ τραγουδίστρες που έχουν κάνει καριέρα. Αν τις δεις μεμονωμένα σαν φωνή, δεν είναι. Όπως και τραγουδιστές, ας πούμε, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πολύ μεγάλα μαγαζιά, σίγουρα σαν φωνή δεν έχουν και το 100%, έχουν ένα 50%. Το άλλο 50% είναι η σκηνική παρουσία και όλο αυτό που βγάζουν σαν διασκεδαστές, ας πούμε, στον κόσμο. Σωστά. Οπότε το τραγούδι είναι περίπου 1,5 χρόνο μέσα στα δρόμενά σου και στα σχέδιά σου. Η Μαρία Σετσάκη, λοιπόν, πώς μπαίνει μέσα στα καλλιτεχνικά δρόμενα? Είναι ένα κορίτσι καταρχήν από την Κρήτη, είσαι? Ναι, από το Ηράκλειο. Mm-hmm. Και ο μπαμπάς και η μαμά είναι και από το Ηράκλειο. Ο μπαμπάς μου είναι από το Ηράκλειο Κρήτης και η μαμά είναι από τον πύργο Ηλίας. Αντίθετα. Καμία σχέση. Πελοπόννησο, εννοώ. Ναι, και ναι, ναι. Εσύ τι πιστεύεις, ποιο αίμα σου κυλάει πιο πολύ, το κρητικό ή του πυργού? Το κρητικό, φυσικά. Άρα, ένα κορίτσι το οποίο σπουδάζει κάτι τα πρώτα χρόνια, τελειώνει το σχολείο κτλ. Αλλά ασχολείται με κάτι. Τα πρώτα χρόνια, στα 16, ας πούμε. Ναι, ναι. Ναι, ήμουν στη σχολή μοντέλων στην Κρήστη και είχα τελειώσει και σχέδιο μόδας. Άσχετα πράγματα. Ναι, όχι άσχετα, καλλιτεχνικά ήταν και αυτά. Ναι, άσχετα με αυτά που κάνω τώρα. Mm-hmm. Γιατί δεν το ακολούθησες αυτό? Ας πούμε, ενώ φωτογραφίσεις κάνεις πάρα πολύ καλές και γράφεις και πολύ ωραία στο φακό. Και ναι, στο φωτογραφικό και στο τηλεοπτικό. Ναι. Δεν σ' άρεσε το modeling, δηλαδή να κάνεις πασαρέλα, να κάνεις... Έχω κάνει πασαρέλα. Ναι, να το ακολουθήσεις μόνο, να είσαι μοντέλο. Αυτό που λέμε μοντέλο, μόνο μοντέλο, τίποτα άλλο. Μ' αρέσουν διάφορα πράγματα, θέλω λίγο απ' όλα. Α, ναι, αυτό το έχουμε παρατηρήσει. Θέλεις δηλαδή μια ποικιλία στη ζωή έτσι. Σου. Άρα μετά μπαίνεις λοιπόν από το χώρο της μόδας, ξαφνικά μετά και την παρουσίαση που κάνεις μέσα από μένα τον ντεμπούτο σου. Μετά συνέχισες τις παρουσιάσεις. Μετά την εκπομπή τη δική σου. Ναι, το χάος. Είχα κάνει... Είχα παρουσιαστεί και σε άλλες εκπομπές. Όχι σαν καλεσμένη, ενώ σαν συμπαρουσιάστε ή σαν κομμάτι, σαν κομμάτι της εκπομπής. Με τον Κώστα Μιλωνά. Mm-hmm. Στο Night Show, εκείνο το βραδινό που κάνατε. Ναι, ναι, ναι. Με τον Ηλία Κακλαμάνη στο Web TV. Mm-hmm. Για λίγο δεν ήσουν εκεί. Ναι, δεν έκανες πολλές εκπομπές. Ναι, όχι πολλές. Σαν συμπαρουσιάστε ήσουν εκεί ή απλά σχολιάζετε κάποια θέματα σαν καλεσμένη συμπαρουσιάστρια? Δεν το είχα παρατηρήσει. Όχι, σαν συμπαρουσιάστρια. Ωραία. Βέβαια, κάνουμε και το τηλεοπτικό, το ντεμπούτο, το τραγουδιστικό και τις φωτογραφίσεις. Ναι. Ποιο πιστεύεις ότι πιο πολύ είναι κοντά στη Μαρία Τσατσάκη? Δηλαδή, αν σου έλεγαν Μαρία, άκου, δεν γίνεται να τα κάνεις όλα αυτά. Πρέπει να επιλέξεις ένα από αυτά, ποιο αγαπάς πιο πολύ. Εσύ που πιστεύεις ότι είσαι πιο πολύ ο εαυτός σου? Στις φωτογραφίσεις πάρα πολύ, γιατί μου βγαίνει αυθόρμητα, το έχω συνηθίσει. Ναι. Αλλά μ' αρέσουν και τα σόου, η μουσική, να τραγουδάω και Τι είναι αυτό το οποίο σε εξητάρει στο καλλιτεχνικό στερέωμα? Έχεις δει και έχεις ακούσει πάρα πολλά. Ναι. Εννοώ και σαν προτάσεις και σαν απόψεις και κουλά και νορμάλ και τα πάντα. Τι είναι αυτό που πραγματικά σε εξητάρει πάρα πολύ στο καλλιτεχνικό στερέωμα? Τι έχει τελικά ο κόσμος του θεάματος? Καταρχήν έχει μία δόση έχει τρέλας. Έχει μία λάμψη, έχει μία δόση τρέλας, ναι. Mm-hmm. Η αναγνωρισιμότητα. Αυτό σε έχει κουράσει κάποια στιγμή? Όχι, δεν έχω φτάσει σε σημείο να με κουράσει. Να κουραστείς. Αν έπρεπε να αφήσουμε τα καλλιτεχνικά, γιατί κάποια στιγμή το καλλιτεχνικό σταματάει και δεν έχουμε τίποτα να ασχοληθούμε και τίποτα να κάνουμε. Και έπρεπε να ασχοληθείς με κάτι σαν επάγγελμα. Έχεις σκεφτεί ποτέ ποιο επάγγελμα θα μπορούσες να κάνεις έτσι με μεγάλη αγάπη όπως κάνεις αυτά, αλλά που να μην το κάνεις καταναγκαστικά, να λες πω πρέπει να πάω και σήμερα δουλειά, να το κάνεις με ευχαρίστηση? Όχι καλλιτεχνικά ερωτήσεις. Όχι, καμία σχέση, τίποτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό με
Που νοικιάζει, επινοικιάζει σπίτια, διαμερίσματα και ασχολείσαι με τα μεσητικά δηλαδή. Ναι, μέσω της εφαρμογής Airbnb που έρχονται τουρίστες από όλο τον κόσμο, γιατί γνωρίζεις κόσμο. Που πρέπει να τους φιλοξενείς, αλλά και να τους περιοδεύεις και σε διάφορα μέρη κτλ. Ναι, ναι, ναι. Μιλάς σε ξένες γλώσσες. Αγγλικά μιλάω. Δεν μιλάω. Μιλάς ή δεν μιλάς? Αγγλικά μιλάω πολύ καλά. Αλλά οκ. Ναι, μέχρι εκεί. Ποιες χώρες έχεις επισκεφτεί? Έχω πάει σε όλη την Ευρώπη σχεδόν. Ιταλία, Ισπανία. Έχω πάει Σουηδία. Μάλιστα, Γερμανία. Σε έναν αγώνα που είχες πάει στην. Πού ήσουν, στην Ισπανία? Στην Βαρκελώνα. Στην Βαρκελώνα. Ναι. Τι ζήτησες από τον υπεύθυνο? Πες μου λίγο για αυτή την ιστορία. Χελάει. Έπαιζε ο Μέση. Ναι. Και στο break πότε, πού πήγες? Μόλις τελείωσε ο αγώνας. Ναι. Αλλά αυτοί μπήκαν όλοι σε ένα πούλμαν και φύγανε, δεν τους πρόλαβα. Ναι, και εσύ που πήγες? Σε ποιον? Στο security. Και τι του είπες? Ένα αυτόγραφο, excuse me. Και τι σου είπε? No, it's impossible. Και εσύ τι το απάντησες εκείνη την ώρα? Τι να κάνω, εγώ και έλεγα, ήθελα για τα νηψάκια μου αυτόγραφα. Μάλιστα. Ποια χώρα από την Ευρώπη νομίζεις ότι θα μπορούσε να ζήσεις πάρα πολύ άνετα, είναι της κοντά στη φιλοσοφία σου? Το Παρίσι, μου αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα. Τι είναι αυτό που σε εξητάρει στο Παρίσι, το intellectual ή σ' αρέσουν τα κτίρια κτλ? Μ' αρέσει, εκτός από τη διαρρύθμιση των κτιρίων και όλα αυτά, μ' αρέσει ο κόσμος γενικά. Είναι το Παρίσι, θεωρείται μετά από την Ιαπωνία κτλ. Ένα κέντρο πολιτισμού, με την έννοια ότι είναι όλες οι χώρες εκεί. Βλέπεις όλες τις χώρες μαζεμένες σε μία πόλη. Πραγματικά. Είναι πολύ στο κέντρο, αν πας, βλέπεις τους πάντες από όλο τον κόσμο. Η γλώσσα η γαλλική σου αρέσει, δηλαδή δεν μπορείς να μιλάς αυτό το... Κοιος και του φέντε πάρα το μοτσούριο αυτό. Ναι. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Τη μαθαίνω τώρα γαλλικά. Α, μαθαίνεις γαλλικά. Ναι, και πιάνω, μη σου πω. Πιάνω έπαιζες. Δεν έπαιζες, πιάνω. Ναι, στο στούντιο. Πού το είδες εσύ? Όχι, ήξερες πιάνο. Κάτι είχα ακούσει για το πιάνο. Κάτι έκανα. Το γραντούναγες. Άλλο όργανο παίζεις. Αλέξανδρε. Καλέ, ένα λεπτό. Δηλαδή, γιατί όπως παίζεις το πιάνο, θα ήθελες να παίξεις άλλο όργανο. Μ' αρέσει η κιθάρα πάρα πολύ. Την έχεις παίξει αυτή? Όχι, ποτέ. Την έχω δει να την παίζουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά μπορείς όμως να ξεκινήσεις. Ναι, με. Ο τραγουδιστής για σένα γεννιέται ή γίνεται? Έχεις κάνει μαθήματα? Ναι, κάνω τώρα μαθήματα. Αναγκαστικά, μετά τα τραγούδια στα 5. Πρώτα τα έβγαλες στον κόσμο και τώρα πας να κάνεις μαθήματα. Πιστεύεις ότι αυτό σε βοηθήσει? Ναι, πάρα πολύ σε βοηθάει. Κινησιολογίας έχεις κάνει? Μαθήματα κινησιολογίας ή αυτό πιστεύεις ότι είναι έμφυτο? Αυτό είναι έμφυτο και το εξελίσσεις, αλλά εγώ κάνω ότι μου βγαίνει ευθόρμητα. Αλλά μαθήματα χρειάζονται. Ο αυθορμητισμός σου σε έχει οδηγήσει πολλές φορές και σε λάθη, άπειρα. Ναι. Αλήθεια, τι κάνεις για τα λάθη? Θεωρείς ότι στο παρελθόν έχεις κάνει λάθος επιλογές? Φυσικά και έχω κάνει. Και με έχουμε εκμεταλλευτεί άνθρωποι. Όχι στις γνώσεις σου, το επιτρέπεις στις γνώσεις σου. Επιτρέπεις να σε εκμεταλλευτούν εις γνώση σου, να πεις ξέρω ότι αυτός με εκμεταλλεύεται, αυτή θα με εκμεταλλευτεί, αλλά εγώ θα πάω. Το έχω κάνει και αυτό. Ναι. Αυτό ως τι το έκανες, με εκμεταλλεύεσαι? Δηλαδή, εννοώ ρε παιδί μου ότι ένας άνθρωπος που επιλέγει και λέει ξέρω ότι θα πάω, θα με εκμεταλλευτούν, αλλά θα πάω. Ίσον τι, ήθελες απλά ότι αφήνεις έναν άνθρωπο να σε εκμεταλλευτεί, αλλά το γνωρίζεις, να βοηθήσεις έναν άνθρωπο μέσα από την εκμετάλλευση, ή απλά ήθελες να δεις πώς είναι να πέφτεις θύμα εκμετάλλευσης? Όχι, φυσικά, δεν ήθελα να δω πώς είναι να πέφτω θύμα. Απλά το επέτρεπα στον εαυτό μου, γιατί έκανα διάφορες υποχωρήσεις ξέροντας ότι ο άλλος με εκμεταλλεύεται. Επειδή ήθελα να είμαι. Πώς να σου πω τώρα, σε εκείνη την κατάσταση τέλος πάντων. Ναι. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τώρα... Τα πράγματα τα οποία σου κάνανε αρνητικά, σου φέρνει και σου κάνανε κακό. Τα έχεις διαγράψει ή πιστεύεις ότι μπορεί να ξαναπέσεις και στην ίδια παιδίδα? Όχι, 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 τα έχω διαγράψει οριστικά. Πιο πολύ πιστεύεις ότι είναι οι καταστάσεις ή οι άνθρωποι που διαγράφεις πιο εύκολα? Όταν με ενοχλεί κάτι, το διαγράφω οριστικά. Είτε κάνω αυτό είναι άνθρωπος, είτε είναι κατάσταση. Ναι, οτιδήποτε. Λοιπόν, εμάς που δεν μας ενοχλεί τίποτα, δεν μπορούμε να διαγράψουμε τίποτα. Δηλαδή, εννοώ ότι θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Θα αλλάξω λίγο ρούχα να ξεκουραστείς, γιατί ο χρόνος έχει περάσει και δεν το κατάλαβα. Θα υποδεχτώ τον Λάζαρο Γκολέ με τους υποδρόμους για να μάθουμε πράγματα για τους άγριους υπόδρομους. Πάρα πολύ. Σ' αρέσουν τα άλογα? Πάρα πολύ. Θα μπορέσουν να γινώσουν αναβάτης αλόγου σε υποδρομιακή κατάσταση, δηλαδή εννοώ επαγγελματικά.
πραγματικά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Ωραία, πάμε λοιπόν να δεις πώς είναι τα πράγματα σήμερα. Και επιστρέφω για να κλείσουμε το τελευταίο μέρος της εκπομπής με 5 hot and spot ερωτήσεις για τη Μαρία Σατσάκη και με ένα από τα κομμάτια της, και το οποίο είναι και οπτικοποιημένο και νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που μας αρέσει πάρα πολύ. Για να την ξανάχουμε Λίαν συντόμως, όπου θα βιωθούμε στα backstage από το καινούργιο βίντεο κλιπ, το πολύ ωραίο αυτό που ετοιμάζει, ελεύθερη. Είμαι ελεύθερη. Όλα αυτά θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο, μη λείψει κανείς. Άρωμα Σμύρνης. Η ιστορία μας, ένα μαγικό ταξίδι στο παρελθόν. Ένα παράθυρο στο μέλλον. Εδώ που το παλιό συναντά το νέο. 18 μοναδικές σμυρναίκες υπηρεσίες μελλοντολογίας στα 4 καταστήματά μας. Στην Αθήνα, Παγκράτη, Μαρούσι, Εγάλεο και Πειραιά. Και για όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, τηλεφωνικά ραντεβού με αστική χρέωση. 211-213-8811. 215-550-9088. Άρωμα Σμύρνης. Είναι απλά μια εμπειρία ζωής. Μέλι Μάνης. Αγνό, παραδοσιακό μέλι που νοστιμίζει τη ζωή μας με την πλούσια γεύση του. Μέλι Μάνης. Η γεύση της παράδοσης. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Περιστέρι, Ήλιον, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706. Και από όλη την Ελλάδα, www.gcbattery.gr. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Εγγύηση by Γεωργόπουλος. Έτσι λίγο ήθελα να αλλάξω λίγο το ντύσιμό μου, γιατί ξέρεις, είναι κάποιες φορές με τα θέματα μου, δηλαδή εννοώ ότι με τις διάφορες στήλες μου, αλλάζω λίγο το ντύσιμο, αλλάζω λίγο το ύφος μου, αλλάζω λίγο τα πράγματα που θέλω να πω, και έτσι ξαναγυρίζω πάλι στο ίδιο σκηνικό, αλλά με μια άλλη διάθεση. Πάμε σε αθλητικό θέμα σήμερα, και βεβαίως μέσα από τα αθλητικά και τον Λάζαρο Γκόλια, όπου τα αθλητικά για φέτος είναι λίγο πιο διευρυμένα, δηλαδή δεν περιοριζόμαστε μόνο στην μπάλα, γιατί θα μπορούσε να παρουσιαστεί και ως ένα αθλητικό θέμα, αν και χρειάζεσαι όμως πολύ αθλητική υποδομή για να ανέβεις πάνω σε ένα άλογο και δεις ένα υποδρομιακό. Παρ' όλα αυτά όμως, ο υποδρομιακός συντάκτης του Hi TV με τη δική του εκπομπή, αλλά και ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά για τους υποδρόμους και γενικότερα θα μιλήσουμε, ο Περικλής ο Δημητρίου, καλεσμένος του Λάζαρου Γκόλια, αλλά και της εκπομπής μου, είναι εδώ κοντά μου και οι δύο. Καλά, τι εικόνα είναι αυτή που έχεις, ρε παιδί μου, high definition. Ναι, χαίρομαι να σε βλέπω. Χαίρομαι να σε βλέπω. Το κάναμε κι εμείς αυτό. Μα κοίταξε. Καταρχήν, ξεκινώντας, πριν πάμε τώρα στο κομμάτι αυτό, γιατί είναι αθλητικό το θέμα, αμιγώς αθλητικό, γιατί ο υπόδρομος δεν είναι τζόγος. Εμείς θα παρουσιάσουμε την πλευρά. Για τον υπόδρομο, ιστορικά. Την ιστορία του, ιστορικά γεγονότα και όχι μόνο, που βρίσκεται, τις εγκαταστάσεις του. Φοβερές που πήγαμε και περάσαμε καταπληκτικά. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα όλα τα αθλήματα μέσα, Αλέξανδρε μου, έχουν τον τζόγο. Δεν υπάρχει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάλα. Βέβαια, αυτό είναι επιλογή του καθενός. Είναι επιλογή. Εμείς δεν το παρουσιάζουμε, όπως και την μπάλα. Και ό,τι αθλήματα έχουμε παρουσιάσει και μηχανοκίνητο αθλητισμό, ποτέ δεν παρακινούμε τον κόσμο στον τζόγο. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Όχι. Έτερον εκάτερον. Γιατί και να μην το παρακινήσουμε εμείς, αυτός θέλει να παίξει, θα παίξει. Δικαίωμά τους. Θα πρέπει να είναι συνετοί όσοι ασχολούνται με τον τζόγο και να παίζουν πάντα, όπως έλεγε και ένας φίλος μου, ο Σωτήρης ο Μεταξάς, από αυτά που σας περισσεύουν ναι. Να παίζετε, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, καταρχήν το μανίκι σου είναι φοβερό. Δεν έχω, κοντομάνικο φοράω. Όχι, όχι, το μανίκι στο τατού. Ναι, δεν το έχω τελειώσει. Έχει γίνει της μόδας, ναι. Βλέπω το μανίκι, έτσι. Είναι, πέφτουν πολλά μανίκια τελευταία. Στο Λουκά να φανταστώ ότι ναι, το έκανες. Στο Λουκά εννοείται. Στο Λουκά τον Αρμά. Αλλά ακόμα θέλει, γιατί ξέρεις είναι φοβερό, μεγάλη επιφάνεια. Και είναι σαν του στρατιώτη που δεν μπλέκεται και εύκολα αυτή η κάλτσα. Είναι πολύ ωραίο. Ναι, εσύ πολύ έχεις κάτσει πολλές ώρες, το έκανες σε 2-3 ραντεβού. Εγώ έχω πάει 4-5 φορές, λίγο-λίγο. Εγώ έκανα μισό χρόνο για να το φτιάξω. Ναι, δεν είναι εύκολο και δεν φτιάχνεται και με τιμή. Πονάει, να το βλέπεις. Πονάει. Και κάποια στιγμή για όσους λένε ότι δεν πονάει, ιδίως στα εσωτερικά σημεία, εδώ, πονάνε εδώ, πάρα εδώ. Πολύ. Ναι. Πονάνε, όντως. Πάντως, καλορίζικο, ευχαριστώ. Καλορίζικο και το από μέσα βλέπω ότι είναι πολύ ωραίο. Ακόμα έχουμε δουλίτσα. Να ρωτήσω
λίγο κάτι. Πάμε λίγο στον καλεσμένο μας, Περικλή. Μαζί μας σήμερα έχουμε, το είπε και ο Αλέξανδρος στην αρχή, τον φίλο μου τον Περικλή. Ο Περικλής ο Δημητρίου, ο οποίος είναι ο υποδρομιακός συντάκτης, Αλέξανδρε, της τηλεόρασης του Χαϊτίβι. Λέγοντας υποδρομιακός συντάκτης για τον κόσμο που δεν είναι του υποδρόμου, που δεν καταλαβαίνει, που δεν ξέρει. Τι εννοούμε με αυτόν τον όρο? Υποδρομιακός συντάκτης, ένας δημοσιογράφος που ασχολείται με το αθλητικό ρεπορτάζ, αλλά εγώ τουλάχιστον έχω ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια και με το υποδρομιακό ρεπορτάζ. Αυτό ήταν επιλογή σου ή ασχολιώσουν με αθλητικό ρεπορτάζ γενικά και η κατεύθυνσή σου τα τελευταία χρόνια και μέσα από την εκπομπή σου, από τις δικές σου σελίδες κτλ. Είναι ο υπόδρομος ή ξεκίνησες με τον υπόδρομο? Όχι, δεν ξεκίνησα με τον υπόδρομο. Απλά κάποια στιγμή είχα την ευκαιρία να κάνω το χόμπι μου επάγγελμα. Mm-hmm. Το καλύτερο. Έτσι λοιπόν, από το αθλητικό ρεπορτάζ, από το γενικότερο πολιτικό, αλλά εδώ και 10 τουλάχιστον χρόνια ασχολούμαι αποκλειστικά με το υποδρομιακό ρεπορτάζ, που αφορά πρώτα απ' όλα, θέλω να σας συγχαρώ ειλικρινέστατα, μία εκπομπή η οποία και οι δύο αυτή τη στιγμή, ο κεντρικός παρουσιαστής και ο Λάζαρος ο Γκόλιας που ασχολείται με το αθλητικό ρεπορτάζ, αναγνωρίσατε, ξεχωρίσατε και δώσατε στον κόσμο να καταλάβει ότι άλλο τζόγος, άλλο υποδρομίες. Σαφώς. Καμία σχέση. Και εγώ που δεν παίζω, που δεν ξέρω τίποτα, ούτε τα στοιχήματα, είδε σε ρωτούσα, όταν πήγαμε στις νέες εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο, που μπορώ να πω ότι έπαθα πλάκα. Η εμπειρία σου ποια ήταν, γιατί εσύ βρέθηκες εκεί? Εγώ βρέθηκα εκεί και το μάλιστα κανάλι, και σε σουίτε και με όλα τα πραγματικά, τη φιλοξενία άψογη, λες και ήμουν στο καλύτερο ξενοδοχείο. Από τον ΟΠΑΠ. Τι περίμενες να δεις και τι είδες? Εγώ περίμενα να δω ανθρώπους που είναι με ένα τέτοιο. Πέστα, αλογομούριδες και τέτοια πράγματα. Και είδα ανθρώπους πολύ, καταρχήν ήταν πάρα πολύ κόσμο ηθοποιού. Την ημέρα που είχα πάει εγώ ήταν η Βάνα Μπάρμπα. Ήταν ο Φερεντίνος. Ήταν η Μαρία Κορινθίου. Ούτε θυμάμαι ονόματα. Οι οποίοι. Η Ναταλία Δραγούμη. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είδα κόσμο που την Κυριακή το μεσημέρι, σαν μία. Σάββατο μεσημέρι. Το Σάββατο μεσημέρι, σαν μία, αν το θέλει, πώς πάμε για ένα καφέ. Έτσι, πάνε, βλέπουν ένα πολύ ωραίο θέμα από κοντά, ενώ ακούς αυτή τη δράση. Τώρα το βλέπεις μπροστά σου. Και είδες εγκαταστάσεις. Εγκαταστάσεις φοβερές. Δηλαδή με το αυτοκίνητό σου από κάτω, με το έτσι. Παιδιά, αισθάνθηκα ότι πήγα σε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο να δω ένα πολύ ωραίο σοου και έφυγα, πήγα σπίτι μου. Ξεκινώντας να κάνω κάποιες. Πριν κάνω κάποιες ερωτήσεις για να μάθει και ο κόσμος, το φίλο μου τον Περικλή, να πούμε έτσι ορισμένα ιστορικά στοιχεία για τον υπόδρομο, έτσι. Γιατί ο άλλος ακούει υπόδρομο, δεν ξέρει τι είναι. Σου λέει, αλογομούριδες, τζόγος. Βάζουμε άλογα να τρέχουν και. Λοιπόν, οι υποδρομίες, Αλέξανδρε και αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι ένα από τα μακροβιότερα και ιστορικότερα αθλήματα. Τις ρίζες μπορούμε να τις αναζητήσουμε στην αρχαία Αθήνα και τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες, με έντονη παρουσία κατά την Ρωμαϊκή εποχή και το Βυζάντιο, όπου εκεί πέρα γνώρισε πολύ μεγάλη άνθηση το συγκεκριμένο άθλημα. Ο υπόδρομος της Κωνσταντινούπολης είχε χωρητικότητα 100.000 ατόμων. Και που γέμιζε. Ακριβώς. Και ήταν το κέντρο της δημόσιας ψυχαγωγίας στην πρωτεύουσα του Βυζαντίου. Σήμερα υπάρχουν υποδρόμια σε περισσότερες από 70 χώρες, προσφέροντας ψυχαγωγικό πρόγραμμα με πλούσια αγωνιστική δράση, αλλά και επίκυλες δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες πλέον. Mm-hmm. Η νεότερη παράδοση των υποδρομιών δεν άρχισε να έρθει στην Ελλάδα από τον Απρίλιο του 1925, όπου εκεί εγκαινιάστηκε το υποδρόμιο στο Δέλτα Φαλήρου, το γνωστό. Έτσι. Πάλε ποτέ. Όπου όλοι εκεί έχουμε συνδέσει αυτό εκεί, την υπόγεια διάβαση κάτω. Βλέπω υπόδρομος και πάντα, ακόμα και σήμερα είδες... Συγκρού και Ποσειδόνος. Είναι σημείο αναφοράς. Ναι, πού είσαι, από τον υπόδρομο. Το Δέλτα. Μπράβο, όπου για 78 έτη υπήρξε σημαντικότατος προορισμός ψυχαγωγίας για την αθηναϊκή κοινωνία. Είναι 78 έτη. Ακριβώς. 1925. Παιδιά, είναι φοβερό. Από τότε βέβαια είχαν γίνει αλλαγές, φαντάζομαι. Εννοείται. Εσύ έχεις δει και εικόνες της πρωτεύουσας. Έχω δει. Αλλά νομίζω ότι έχει αλλάξει πολύ. Τώρα είναι στο Μαρκόπουλο, βέβαια. Ναι, πια. Το έχουμε εγκαταλείψει. Είναι τώρα ακριβώς εκεί είναι το Ίδρυμα Νιάρχου. Mm-hmm. Πλέον. Λοιπόν, στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, κατασκευάστηκε, όπως είπε και ο Περικλής, ένα σύγχρονο διεθνών προδιαγραφών υποδρόμιο στο Μαρκόπουλο Αττικής. Και αποφασίστηκε εκεί μάλιστα που πήγατε, έτσι, που πήγε όλο το κανάλι. Η μεταφορά και διεξαγωγή των υποδρομιών στις καινούριες αυτές εγκαταστάσεις. Από το Σεπτέμβρη του 2003, ο υπόδρομος Αθηνών βρίσκεται στο Μαρκόπουλο Αττικής, λοιπόν, σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, που το διαπιστώσαμε διαζώσεις έτσι κι εμείς, που δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα από τα καλύτερα υποδρόμια παγκοσμίως.
Το Δεκέμβρη του 2015 έγινε μια πολύ σημαντική για τον υπόδρομο εξαγορά. Θα μας τα πει αυτά και ο Περικλής. Όταν οι υποδρομίες ΑΕ, εταιρεία του ομίλου ΟΠΑΠ, ανέλαβε την οργάνωση, διεξαγωγή και ανάπτυξη των υποδρομιών και του αμοιβαίου στοιχήματος στην Ελλάδα. Δηλαδή, πλέον τη διοργάνωση την έχει και τη διεξαγωγή ο ΟΠΑΠ. Mm-hmm. Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες εργασίες σε λειτουργικό, τεχνικό και αγωνιστικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλίσει την άρτια και ασφαλή διοργάνωση των ελληνικών υποδρομιών. Επίσης, προχώρησε σε εργασίες συντήρησης του αγωνιστικού στίβου, ενώ παράλληλα υλοποιεί εργασίες αναβάθμισης, βελτίωσης των χώρων και υποδομών των εγκαταστάσεων που πήγαμε και θαυμάσαμε στο Μαρκόπουλο. Πάμε. Εγώ θέλω να ξεκινήσω με μία ερώτηση. Υπόδρομος. Ακούει κάποιος τη λέξη υπόδρομο. Πραγματικά, πού πρέπει να πηγαίνει το μυαλό του, τι πρέπει να περιμένει? Πρέπει να περιμένει υπηκούς αγώνες. Μάλιστα. Αγώνες υπηκούς. Είναι άθλημα καταρχήν, έτσι. Είναι 100% άθλημα. Και είναι Ολυμπιακό άθλημα. Ολυμπιακό άθλημα, οι υπηκοί αγώνες βεβαίως και είναι. Μορφή, βέβαια, έτσι. Σε άλλα στυλ. Όμως. Όχι. Στους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες, εδώ να το διευκρινίσουμε πρώτη φορά στην τηλεόραση, να το ακούσουν και οι φίλοι. Ναι. Στους παλαιότερους Ολυμπιακούς αγώνες ήταν ακριβώς αυτό, οι αγώνες ταχύτητος των αλόγων, δηλαδή ο υπέας στο άλογο και ποιος θα φτάσει πρώτος. Ήταν αυτό που λέγαμε Ολυμπιακό άθλημα. Στους πιο μοντέρνους, στους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες, έχουν μπει διάφορα στυλ εκτός από τους αγώνες ταχύτητος. Γιατί πιστεύω ότι είναι ένα λάθος το οποίο θα διορθωθεί σύντομα, μάλλον είχε να κάνει με εγκαταστάσεις. Γιατί οι Ολυμπιακοί αγώνες ξεκίνησαν τώρα εδώ στο Ολυμπιακό στάδιο και δεν είχαν μπει, εννοείται. Εδώ λοιπόν θα πούμε ότι οι υπηκοί αγώνες, στους οποίους εντάσσονται και οι υποδρομίες ταχύτητος, στους υπηκούς αγώνες, είναι Ολυμπιακά αθλήματα. Όσο αφορά στο θέμα του ότι κάποιοι άνθρωποι, ίσως εντελώς λανθασμένα, να το έχουν συνδέσει με τζόγο, εντελώς λανθασμένα, θα σας πω ότι ακόμα και στους Ολυμπιακούς αγώνες υπάρχουν εταιρείες που προσφέρουν στοιχήματα είτε σε αγώνες τένις, είτε σε αγώνες οποιουσδήποτε. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να πω πως. Σωστά κάνατε το διαχωρισμό. Όποιος θέλει να αγαπήσει τις υποδρομίες, δεν είναι υποχρεωμένος να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε στοίχημα. Θέλω όμως να μου πεις τι είναι αυτό που στο πέρας των χρόνων έχει κάνει τους ανθρώπους λανθασμένα να θεωρούν ότι πάω εγώ στο φίλο μου τον Περικλή, όπως είχε εδώ με τα κορίτσια της εκπομπής και όλο το κανάλι, να δούμε τον υπόδρομο, πάμε να παίξουμε ή πάμε να τζογάρουμε. Τι είναι αυτό στο πέρας των χρόνων, ποιοι είναι αυτοί που πιθανόν προωθήσανε μια λάθος υποδομή και σκεπτικό ότι λέγοντας υπόδρομο δεν είναι σόου, δεν είναι κάτι πάμε να δούμε ένα άθλημα, να ξεσκάσουμε, να απορροθούμε αυτό. Είναι τζόγος. Δεν μπορούμε να πάμε για άλλο λόγο. Περίμενε να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Εσύ είχαμε πάει στο γήπεδο μαζί με τον Παναθηναϊκό. Ναι, πολλές φορές. Εσύ έπαιξες κάποιο στοίχημα τον αγώνα. Ούτε καν παίζω και. Ξέρεις πως οι άνθρωποι πάνε στον υπόδρομο και κάθονται και βλέπουν το θέαμα. Ναι, αλλά χωρίς να παίξουν κάτι. Ποιο ήταν αυτό πιστεύει που αυτά όλα τα χρόνια δημιούργησε αυτή την εκπομπή. Μέσω της εκπομπής σου θα το μάθει όλος ο κόσμος. Ποιο ήταν? Ο Θανάσης Βέγκος. Μη με κοιτάς με απορία. Όμως. Ο ελληνικός κινηματογράφος. Θα σου το πω αμέσως, Αλέξανδρε. Την περίφημη ταινία με τον Αστραχάν. Που πήγε ο Θανάσης Βέγκος με κάποια ιδιοκτήτρια τότε του υποδρόμου, ιδιοκτήτρια ύπου, και έχασε τις εισπράξεις του μαγαζιού του. Και γύρισε πάνω σε ένα κάρο. Τι σημαίνει ότι στον υπόδρομο κακό, ζεις, χάνεις τα λεφτά σου. Έρχεται ο ελληνικός κινηματογράφος, δίνει τη συμπαθέστατη τότε μία ηθοποιό, δεν θυμάμαι το όνομά της, που ήταν συνήθως η μητέρα του Νίκου Ξανθόπουλου, έπαιρνε ένα λαχείο από το ιστερημά της, το βάζε στο εικόνισμα, το ξέρουμε και την άλλη μέρα το κοίταγε, κέρδιζε. Έπαιρνε το κοριτσάκι του στο τυφλό και πήγαινε και το έκανε καλά. Ζήτω τα λαχεία. Στο προπό Αλέκο Ζανετάκο, επιτέλους τα βρίσκε καλά με το 13άρι. Ζήτω. Ο Βέγκος με τα πόδια από τον υπόδρομο. Αυτό σε μια εποχή τότε που ο ελληνικός κινηματογράφος. Μεσουρανούσε κατά χέρι. Ναι, έπαιζε σημαντικό ρόλο. Δημιούργησε αυτό το αρνητικό κλίμα. Έτσι κι αλλιώς λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό στον κόσμο. Που ήταν εντελώς λανθασμένο. Δηλαδή δεν τους ενδιέφερε αν θα χάσουν τα χρήματα στο προπό ή στα λαχεία ή στα καζίνα ή στο υπάρχουν καζίνο τότε, αλλά ο υπόδρομος ήταν κακό. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η αρνητική παρουσίαση σε όσες ταινίες γίνανε στον υπόδρομο από τον ελληνικό κινηματογράφο. Εγώ να σου πω κάτι, να συμπληρώσω σε αυτό που λέει ο Περικλής, επειδή παλιά εδώ στο συγκεκριμένο σταθμό για επί σειρά ετών υπήρχε ο υπόδρομος, δηλαδή η διεξαγωγή των υποδρομιών. Σαφώς.
και από το Φάληρο, τις έδειχνε το live του High TV, σε live μετάδοση, έτσι. Επειδή γνώρισα όλο αυτό το story και από μέσα, μάλλον υπάρχει μία λανθασμένη άποψη στο ότι με τον υπόδρομο ασχολείται πολύ ο υπόκοσμος. Αυτό, ας το πούμε, ορείται έξω. Μάλλον υπόδρομος ίσον υπόκοσμος. Ότι ήταν άλλοι άνθρωποι. Εγώ μόνο της αυτό νύχτας. Βέβαια δεν έχω διαπιστώσει. Εσύ πήγα. Τώρα που πήγες εκεί. Καμία σχέση. Πολύ διαπίστωσες άνθρωπο, ανθρώπους του υποκόσμου. Αντιθέτως ήταν ανθρώπους λοιπόν, πολύ. Ο Τζόγος πρέπει να καταλάβουμε. Δεν έχει να κάνει σε σχέση με τον υπόδρομο. Δηλαδή ο Τζόγος είναι παντού πλέον. Τέλος. Στο ποδόσφαιρο πας. Στον υπόδρομο πας. Στο μπάσκετ πας. Στο τένις πας. Παντού υπάρχουν. Τζόγος, υπάρχει τζόγος και μπορείς να στοιχηματίσεις και να παίξεις το παιχνίδι. Λάζαρε. Λοιπόν, αν αυτό είναι και... λαφασμένη άποψη. Κάποτε ίσως κυριαρχούσε αυτή, εωρείτο αυτή η άποψη. Δεν κυριάρχησε ποτέ. Θα το πω τώρα, θα κάνω μια ένσταση. Επέτρεψέ μου, Λάζαρε. Βέβαια υπήρξε αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Αυτό. Αλλά τι γινότανε. Ο υπόδρομος. Αυτό είναι μύθος. Είναι ένα λαϊκό παιχνίδι. Ασχολείται ο λαός με αυτό το παιχνίδι. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που πρέπει να σου πω, που διαπίστωσα, είναι ότι κάποιες φίλες που δεν ξέρανε. Που ήμασταν μαζί μέσα από την εκπομπή, ναι, η Άρια, ναι, ναι. Η Ειρήνη, η Χριστίνα. Θέλανε να πάνε έτσι για την πλάκα τους με 1,5 με 2 ευρώ, δεν ξέρω με τι μεριά. Με 50 λεπτά. Όπως πες στο Τζόκερ, όπως πες. Έτσι για να δούνε, να έχουν το τέτοιο ότι αχ, θα βγει αυτό που ψήφισε, ναι, που πόνταγα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν, αυτό δεν συνίσταται ότι κάποιος πρέπει να ρίξει λεφτά. Δηλαδή είναι, ρε παιδί μου, είναι πλάκα, είναι παιχνίδι. Αν είναι... θέλει κάποιος να συμμετάσχει, μπορεί να το κάνει με 50 λεπτά. Δαπανήθηκαν πάρα πολλά χρήματα για να γίνει αυτό. Περισσότερα από όσα θα έπρεπε. Λοιπόν, αυτό τουλάχιστον στην απήχηση στον κόσμο. Σε αυτούς που ήδη πήγαιναν στον υπόδρομο και πήγαιναν στο δέντρο του Φαλίρου. Και για τον νέο κόσμο που πήγε κοντά του. Έδειξε ότι τελικά έκανε μια διαφορά του 30-40% πάνω. Βέβαια. Δηλαδή έστω στην ικανοποίηση των ανθρώπων. Σαν αποτέλεσμα. Σαν αποτέλεσμα. Θέλω να πω τώρα ότι σε αυτό το κομμάτι δεν έχουμε δουλέψει σωστά όλοι μας. Ξέρω, εκεί... για το value for money. Ξέρω, τι ξέρω. Παίρνεις, ξέρω, δηλαδή ξέρω, το αποτέλεσμα ξέρω. Ήταν δυστυχώς, δεν έχω... δυστυχώς μέχρι τώρα... Δεν μέχρι έχει τώρα, η απόσβεση. Διότι υπάρχει ένα διότι. Διότι. Δεν φρόντισαν οι μέχρι πρότινος του ΟΔΙΕ και είναι πολύ φρέσκος ο ΠΑΠ στα πράγματα, ένα χρόνο μόνο, να βγάλει την καινούργια κατάσταση προς τα έξω. Αυτό το ρόλο έχει αναλάβει και ο Αλέξανδρος Πετρίδης. Αυτό το πράγμα κάνει σήμερα, Αλέξανδρε, και το ξέρω και σε ευχαριστούμε όλοι οι υποδρομιακοί, οι άνθρωποι του υποδρόμου. Αυτό το πράγμα κάνει και η εκπομπή δική μου υπόδρομος, που είναι στο High TV. Αυτό το πράγμα προσπαθούμε να κάνουμε τώρα και όλοι μαζί να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι πλέον υπάρχει ένα σημείο αναφοράς και ένα σημείο διασκέδασης που είναι στο Μαρκόπουλο. Ναι, και θα σου πω και κάτι, πώς θα κάνω έναν παραλληλισμό, ότι εγώ δεν είμαι πότης. Δηλαδή εννοώ δεν πίνω γιατί δεν μου αρέσει, θα πιω μία στο τόσο και όταν ξέρω θέλω να πιω μία φορά για να γελάσουμε, να περάσουμε καλά. Παρ' όλα αυτά όμως πηγαίνω για τη διασκέδασή μου σχεδόν κάθε βράδυ που λέω λόγους, σε ένα κλαμπ, σε ένα μπουζούκι, σε ένα μπαρ, σε κάπου. Δεν σημαίνει ότι επειδή πηγαίνω εκεί να διασκεδάσω ότι πρέπει να σηκώσω και την κάβα. Έτσι λοιπόν και για τον υπόδρομο μπορούν σαν ψυχαγωγία να πάνε οι άνθρωποι να το δουν, να περάσουν καλά, να νιώσουν αυτή την ένταση. Δεν πρέπει να πάνε μόνο αυτοί που παίζουν ή μόνο αυτοί που τζογάρουν. Εσύ πάμε εκεί δεν είδες σχεδόν, τι να σου πω, αν όχι όλη τη μισή κοσμική Αθήνα. Ναι. Και κάθε Κυριακή, άρα, κάθε Σαββάτο εδώ πέρα ερχόμαστε, και σαν να μεταδώσεις πολύ ακριβώς από τον κόσμο. Άρα ερχόμαστε εδώ σε αυτό που είπαμε πριν λίγο. Την άνθηση των ελληνικών υποδρομίων, που ήταν τη δεκαετία του 50, άκου τι μας θυμίζει τώρα, τη δεκαετία του 50 που θεωρούνταν μεγάλο κοσμικό γεγονός και οι υποδρομιακές συναντήσεις συνοδεύονταν από δεξιώσεις. Σαφώς. Στις οποίες έδινε, λέει, το παρόν όλη η κοσμική Αθήνα. Εκεί, αυτό δεν το διαπίστωσε. Εκεί φτιαγνόντουσαν οι κυρίες να πάνε με τους συνοδευόμενοι από τους κυρίους τους. Ακριβώς έτσι. Λες και πηγαίνανε σε δεξίωση. Δηλαδή χαιρετούρες και τέτοια. Λες και πάμε να δούμε τι θες να σου πω τώρα. Συγγνώμη, και νομίζω ότι αυτό είναι ένας ωραίος τρόπος και καταρχήν να σου πω κάτι. Έστω και για μία φορά όλοι, όπως το είπα και εγώ και σε φίλους μου, μου λέει εσύ δεν είπες τίποτα, σύνταμε στο βίντεο. Έστω και για μία φορά όλοι, αξίζει να δουν αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα, να το δουν σαν θέαμα. Πώς πάμε, ρε παιδί μου, στο Λούνα Πάρκ, πάμε κάθε μέρα. Πάμε μία φορά να το δούμε. Πάμε να δούμε το έτσι. Να το δουν σαν θέαμα που έχει γίνει στην Ελλάδα, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι εξαιρετικό. Είναι πράγματι πολύ συγκινητικό και για μένα που ανήκω σε αυτούς που προσπαθούν να στηρίξουν την προσπάθεια
της ανωνύμου εταιρείας των υποδρομιών, που είναι 100% θηγατρική της ΟΠΑΠ ΑΕ, είναι πολύ συγκινητικό που βλέπω ότι εκπομπές κύρους όπως του Αλέξανδρου Πετρίδη στέκονται δίπλα στην προσπάθεια αυτή, και αυτό που κάνεις τώρα το εκτιμώ ιδιαίτερα και σίγουρα το εκτιμούν και άνθρωποι οι οποίοι αγωνιούν. Να στείλεις από άκρους άκρους στην Ελλάδα το... την αλήθεια. Να ρωτήσω ωραίο, και κάτι άλλο. Κάτι δεν μου λες από τις υποδρομίες, έτσι, σαν άθλημα. Ναι. Πώς λέμε για το ποδόσφαιρο, εγώ ξέρω πόσες οικογένειες ζουν. Από τις υποδρομίες, έτσι. Τι εργαζόμενους περίπου απαριθμεί όλο αυτό το σύνολο των υποδρομίων, από τεχνικούς, από πόσες οικογένειες που μαζεύουν, δηλαδή, που καθαρίζουν όλα αυτά, που περιποιούνται όλους αυτούς μέσα στους τάβλους. Μου δείχνεις από τον όροφο εκεί στις σουίτες πόσα σπιτάκια πήγαν, εγώ νόμιζα όλα αυτά, και μου λες κάθε ένα είναι για ένα άλογο, για δύο. Όλο αυτό θέλει 1600 στο σύνολο. Θέλει μία περιποίηση. Μόνο εκεί, μόνο εκεί. Μόνο για, στον υπόδρομο. Στον υπόδρομο, αυτό που είδες όλο το συγκρότημα των στάβλων που, ναι, σου έδειχνα, δηλαδή... έχει 1600 box, κάθε box ένα λογάκι, ένα δωμάτιο. Θα σου πω μόνο πόσες οικογένειες μπορεί να ζουν από τον υπόδρομο. Θα σας πω αμέσως. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους, ίσως και χιλιάδες οικογένειες. Ξεκινάτε από τον αγρότη που παράγει τη βρώμη, το κρυθάρι, τις ζωοτροφές, τον οδηγό που θα τα φέρει, τους κτηνιάτρους, αυτούς που δουλεύουν στον υποδρομιακό τύπο και ακόμη και τους περιπτεράδες που πουλάνε τα υποδρομιακά περιοδικά, τους σταυλίτες, τους προπονητές, τους αναβάτες, τους υπαλλήλους του υποδρόμου, τους μόνιμους, τους έκτακτους, τους εργάτες του στίβου, μια αγορά να κινείται, τους υποπαραγωγούς, αυτούς που δουλεύουν, αυτούς που δουλεύουν στα υποφορβία που παράγουν τα άλογα. Τεχνικούς, από ηλεκτρολόγους μέχρι οτιδήποτε. Είναι χιλιάδες κόσμος. Να ρωτήσω και κάτι και άλλο. Και χιλιάδες οικογένειες. Τεχνικά τώρα, τα άλογα αυτά του υποδρόμου έχουν μεγάλη, ας το πούμε, διαφορά. Ποια είναι η διαφορά τους από τα άλογα που βλέπουμε στην Υπασία, σε επικούς ομίλους, ή τα άλογα που βλέπουμε έξω, εν πάση περιπτώσει, τα οποία είναι για άλλες εργασίες. Είναι συγκεκριμένη στράτσα. Ποια είναι η διαφορά τους? Είναι δηλαδή συγκεκριμένη στράτσα. Για να συμμετάσχεις στο είδος αυτών των υποδρομιών, πρέπει να ανήκεις στα καθαρόαιμα που λέμε εμείς. Μία κατηγορία καθαρόαιμων αλόγων. Ναι, συγκεκριμένη στράτσα. Από πού προέρχονται, δηλαδή η χώρα προέλευσης? Χώρα προέλευσης δεν υπάρχει. Υπάρχουν τρεις γενάρχες όταν έγινε αυτή αραβικά η γράτσα. Αραβικά άλογα, έχω ακούσει. Οι δύο ήταν Άραβες από τους γενάρχες. Οι οποίες τότε για να κάνουν τη ράτσα τις έφεραν και τις διασταύρωσαν με ευρωπαϊκές φοράδες. Και μάλιστα τα αραβικά είναι δις Άραβα. Θα δεις το άλογο αυτό είναι λίγο πιο μακρομούτσουνο και εκεί που τελειώνει νομίζω το ράφος τους έτσι. Κάνει λίγο έτσι, ναι, ναι, ένα... Το... Ναι. Θα δεις ένα πολύ όμορφο άλογο. Αλλά αυτά όμως είναι πιο δυνατά, αυτά εδώ είναι πιο δυνατά τα αραβικά. Α, ναι. Και πολύ πιο γρήγορα. Μάλιστα. Πολύ πιο γρήγορα. Αν μπορούσαμε έτσι να κλείσουμε και να μας έδινε σε ένα μικρό... Πώς θα το πω τώρα, ρε παιδί μου. Ένα... Δεν θα έλεγα ένα μια άλογο, πρόταση. Ένα άλογο περνάει σίγουρα τα 21-22 χρόνια, ανάλογα με την καλοζωία του, μπορεί να φτάσει και 30. Ναι. Ναι, υπολογίζοντας τώρα 1:7, έτσι, συνεπώς πολύ περισσότερο από τον άνθρωπο. Ναι, σαφώς. Αν έπρεπε να μου πεις εσύ με δύο κουβεντούλες, τι θα θέλεις να μείνει από όλη αυτή την κουβέντα που κάναμε τώρα, καταρχήν για την αγάπη μας για ένα άθλημα που είναι και πολύ ωραίο, να σου πω και κάτι, είναι πάρα πολύ ωραίο σε παρένθεση show. Εσύ έχεις κάνει υπασία ποτέ? Δεν έχω κάνει. Δεν έχεις ανέβει άλλο? Έχω ανέβει σε πολλά άλογα. Έχεις καβαλήσει δηλαδή? Ναι, βεβαίως. Α, εκτός υποδρομού. Εκτός υποδρομιακά. Okay. Αλλά θέλω να σου πω ότι πέραν από αυτό είναι καταπληκτικό να βλέπεις τους ανθρώπους να προσπαθούν να, κατάλαβες, να είναι πάνω. Είναι εγώ δύσκολο. Δεν θα μπορούσα να το καταφέρω, δύσκολο, αυτό το λέω δύσκολο ποτέ. Και νομίζω ότι χρειάζεται πολύ σκόπος, πολύ προπόνηση, πολύ ψυχική δύναμη και σταθερότητα, γιατί αυτό που κάνεις είναι σημαντικό. Αλλά αν έπρεπε να μείνει κάτι στον κόσμο από όλη αυτή την κουβέντα, τι θα ήθελε ο Περικλής ως συντάκτης υποδομιακός να μείνει? Θα ήθελα να μείνει, θα ήθελα να πιστέψουν αυτό που είδατε εσείς, που δεν είστε τόσο πολύ μες στον υπόδρομο όσο εγώ, αυτό που διαπιστώσατε εσείς, ότι είναι ένα υπέροχο άθλημα, το οποίο αξίζουν όλοι οι Έλληνες να το γνωρίσουν. Όλοι, μα όλοι οι Έλληνες, να το γνωρίσουν από πιο κοντά αν είναι δυνατόν. Θέλω να μείνει αυτό που εσείς είπατε, ότι άλλο τζόγος, άλλο υποδρομίες. Ότι κάθε άθλημα, αυτό που είπε ο Λάζαρος, ότι κάθε άθλημα, πλέον σε κάθε άθλημα μπορείς να ποντάρεις για τον νικητή. Σαφώς. Σε όλα τα πράγματα, να το κλείσω έτσι εγώ στη ζωή,
που έχουν απόδοση, υπάρχει και σε παρένθεση ο τζόγος. Και η εκπομπή αυτή τώρα, ας πούμε, δεν προάγει τον τζόγο. Δεν προάγει, όχι. Δεν προάγει, προάγει το τζόγος. Προάγει τζόγος, το εννοώ. Εννοώ ότι κάποιοι ποντάρουν, έτσι δεν είναι, για το αποτέλεσμα. Και η Ελένη Μενεγάκη, όταν ξεκινάει μια μέχρι εκπομπή. Και εκεί τζόγος παίζεται για τις εκπομπές αυτές. Και η Ελένη, ας πούμε, που τη θεωρώ και νούμερο ένα, μόλις είναι να ξεκινήσει μια σεζόν και ποντάρει ο άλλος τα 800, λάθος, τα 1000, τα 100. Συγγνώμη. Νούμερο ένα εκπομπή είναι του Πετρίδη. Εντάξει, ρε παιδί μου, στο αντρικό, αλλά στο γυναικείο. Λοιπόν. Ρε, αντρικό, γυναικείο. Αλέξανδρε, εκεί. Ναι. Εκεί, ξέρω ότι, πόσο ότι θαυμάζεις την Ελένη, έχω παρακολουθήσει πολλές εκπομπές σου. Εκεί είναι τζόγος. Ναι. Ξεκάθαρος. Εκεί σου λέει, πάρε τηλέφωνο. Το Survivor δεν είναι τζόγος όταν δαπανούνται 800-900 εκατομμύρια αυτό και περιμένουν αυτό να βγει. Όταν μου λέει, πάρε τηλέφωνο, θα πληρώσεις 3 ευρώ. Θα πληρώσεις 3 ευρώ για να κερδίσεις 1000, αν είναι σε είδος ή χρήματα, δεν έχει σημασία, δεν είναι τζόγος. Ναι, γιατί αν παίξουμε 10.000 άνθρωποι, έχουν βγάλει 700. Εγώ δεν ποντάρω, εγώ δεν ποντάρω τα 3 μου ευρώ με τις περισσότερες τέρες να χάσω. Είναι τζόγος, εκεί είναι τζόγος. Άστο. Τα πάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Περικλή μου, και ευχαριστώ πάρα πολύ, Λάζαρε. Εγώ τώρα θα φύγω να αλλάξω πάλι ρούχα για να ξανάρθω πάλι στο τελευταίο μου θέμα. Δεν έχω αποφασίσει μετά τις διαφημίσεις και δεν το προμηνύω ποτέ, γιατί υπάρχουν άλλα κανάλια που καραδοκούν στο τι θα παίξω. Λοιπόν, άρα, κλείνοντας, λέω. Τα πάντα στη ζωή, ακόμα και ο έρωτας, είναι τζόγος. Αν θέλεις να παίξεις, παίζεις. Αν φοβάσαι, κάθεσαι στα αυγά σου. Olive Oil. Η επανάσταση στην περιποίηση του προσώπου. Μια πλήρη σειρά για το πρόσωπο με βάση το λάδι ελιάς Κρήτης και μοναδικά φυτικά συστατικά. Και τώρα η καινοτομία μας. Μάσκα πάγου. Ξύπνησε την επιδερμίδα σου με κρυοθεραπεία μόνο σε 20 μέρες. Τονώνει, αναζωογονεί, αλλά και βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος. 24,99. Πολύ καλά ακούσατε το κάθε προϊόν. Και τώρα, αν πάρετε δύο προϊόντα, εντελώς δωρεάν το γαλάκτωμα καθαρισμού. 210-5767-806 και 697-9948-012. Olive Oil. Κλείσε τώρα ραντεβού με την ομορφιά. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο Κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής, αν και πάρα πολύ λίγο, αλλά αυτή τη γυναίκα νομίζω δεν τη χορταίνεις. Από την άλλη όμως, φίλε τηλεθεατή, όταν κάτι το χορταίνεις, ίσως το μπουχτίζεις κιόλας. Εμένα δεν μου μπουχτίζεις κιόλας. Αυτό λέω. Ότι είναι σημαντικό ορισμένα πράγματα να μην τα χορταίνεις για να τα θες κιόλας. Για να τα θες και ακόμα και πιο πολύ. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω και θα κλείσουμε βίντεο κλιπ δικό σου είναι το εξής. Τι ετοιμάζεις τώρα για την. Για από εδώ και πέρα και για τη σεζόν που έρχεται. Ετοιμάζω ένα βίντεο κλιπ τώρα στο καινούριο τραγούδι που λέγεται Είμαι Ελεύθερη. Και μετά το καλοκαίρι εμφανίζει όλη την Ελλάδα. Έχεις καιρό να φύγεις γενικότερα στην περιφέρεια. Ναι, δηλαδή, έχω πολύ καιρό. Τώρα δεν περιόδευσες πάρα πολύ. Ναι, και ενώ παίξεις, έλειπες, έκανες διάφορα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό νομίζω ότι σε φέρνει και πιο κοντά στον κόσμο. Έτσι, είναι και βλέπεις τον κόσμο από κοντά. Και ποιες πόλεις της Ελλάδας σου αρέσουν τις περισσότερο, στις οποίες και έχεις πάει και λίγο πιο πολλές φορές. Η Θεσσαλονίκη μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, εννοείται. Αλλά, ναι, λοιπόν, αν έπρεπε στον κόσμο που δεν σε ξέρει πολύ καλά προσωπικά ή που βλέπει αυτές τις έντονες φωτογραφίες μέσα από το Facebook, λαμβάνεις πάρα πολλά μηνύματα, λαμβάνεις ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος, να έπρεπε με δύο λόγια να περιγράψεις εσύ τον εαυτό σου ή να πρέπει να θυμώνται όλοι κάτι για σένα. Δηλαδή να λες ότι οκ, okay, δεν ξέρω τι λέτε εσείς για μένα, εγώ θα σας πω να μην ξεχνάτε αυτό για μένα. Τι θα ήταν αυτό που θα ήθελες να μείνει για τη Μαρία Σατσάκη? Καταρχήν, παρεξηγούμε πάρα πολύ εύκολα. Νομίζω ότι είμαι άλλο από αυτό που δείχνω. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι είμαι γενικά πολύ προσγειωμένη και πολύ. Δεν θέλω να μιλάω όμως για τον εαυτό μου. Όχι, αλλά είμαι πολύ αυθόρμητη γενικά. Mm-hmm. Και να μην το παρεξηγούν, φαντάζομαι, αυτόν τον αυθορμητισμό. Ναι, ναι, ναι. Λέει ότι βλέπεις ένα γόρι και βγάζει μια φωτογραφία και του λέει: Σαχτή γλυκούλη που είναι. Αυτό δεν συνεπάγεται, στείλω μήνυμα να πάμε στο κρεβάτι που το παίρνει. Καλά, αυτό εννοείται, δεν το συζητάω. Ναι. Και αν έπρεπε να πεις κάτι για το χαρακτήρα σου, ποιο είναι το θετικό σου και το αρνητικό σου στοιχείο, που θα ήθελες το ένα να το κρατήσεις για πάντα και το άλλο να ανταλλάξεις, αν μπορείς. Τι θα κρατούσες για πάντα στον εαυτό σου, στο χαρακτήρα σου και τι θα άλλαζες? Γενικά είμαι πολύ περήφανος άνθρωπος και πολύ δοτική και φιλότιμη. Τα δίνω όλα με την ψυχή μου. Όταν κάποιος μου κάνει κάποιο καλό, αφήνομαι και δίνομαι. Αλλά. Κόλλησα.
Αλλά... Περίμενε, περίμενε, παιδί. Κοιτάτε, ό,τι θέλει. Δεν έχω Είμαι πρόβλημα. Είμαι πάρα πολύ εγωίστρια. Αυτό δεν θέλει να τα αλλάξει. Πιστεύει κάποια στιγμή να μην είσαι τόσο εγωίστρια ή έχει, αν το θέλει, εισπράξει και λάθος αποτελέσματα από τον εγωισμό σου. Ναι, μερικές φορές γιατί είμαι απόλυτη σε κάποια πράγματα και έχω απορρίψει πράγματα τα οποία θα μπορεί και να μου βγαίνουν σε καλό. Mm-hmm. Τι παίζει για σένα περισσότερο ρόλο στη ζωή, πάνω απ' όλα τι βάζεις. Περισσότερο ρόλο στη ζωή. Ναι, ρε παιδί μου, τι είναι. Είναι ο γάμος, είναι μια σχέση, είναι η αγάπη, είναι η φίλη. Είναι η αγάπη. Είναι... Η αγάπη. Mm-hmm. Στην αγάπη εσύ δίνεσαι. Αγαπάς εύκολα. Είσαι από αυτά τα άτομα που αγαπάς εύκολα ή δύσκολα, αλλά μετά τα δίνεις όλα. Ναι, αγαπάω δύσκολα, αλλά άμα το καταφέρει κάποιος, δίνομαι εντελώς. Και τι πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να σε κάνει να τον αγαπήσεις πολύ εύκολα. Τι είναι αυτό που κοιτάς πάνω απ' όλα σε έναν άνθρωπο μετά από την εμφάνιση. Να είναι ειλικρινής, να έχει χιούμορ, να ταιριάζουμε σε αυτό, δηλαδή να γελάμε μαζί, να επικοινωνούμε γενικά. Mm-hmm. Να είναι πολύ δυναμικός. Να μπορεί να στηρίξει μια γυναίκα, να νιώθω ασφάλεια μαζί mm-hmm. του. Μάλιστα. Αν έπρεπε να επιλέξεις έναν γάμο, πώς να το πω, μεταξύ ενός στυλ γάμου που θα ήθελες να κάνεις σαν νύφη. Για από εδώ και πέρα. Ναι. Ποιος γάμος θα ήταν αυτός, ο αριστοκρατικός, ο παραμυθένιος, ο παραδοσιακός ή ο πολυμοντέρνος. Ο παραμυθένιος. Πιστεύεις ότι σου αρέσει όλο αυτό και σαν ηθικό, σαν ναι, τα ναι, πάντα. Ναι, ναι. Για σένα, ποιος άντρας πιστεύεις ότι είναι ο κατάλληλος δίπλα σου, ο τρελός με την καλή την έννοια, ο έξω καρδιά ή ο απόλυτος πουριτανός. Ο τρελός με την καλή την έννοια. Μάλιστα. Και στον άντρα πιστεύεις ότι θέλεις να έχεις το ρόλο της δυναμικής γυναίκας ή της γατούλας. Της γατούλας, αλλά να μην είμαι και εντελώς γάτα. Ό,τι μου λέει να γίνεται. Μάλιστα. Ξέρεις. Λοιπόν, αν έπρεπε να πούμε ποια χρονιά θα ήθελες πραγματικά να ξεχάσεις. Δηλαδή, ποιον χρόνο πιστεύεις ότι έκανες τα περισσότερα λάθη. Ποια χρονιά θα ήταν αυτή. Πριν 2 χρόνια περίπου. Μάλιστα. Αν οι άνθρωποι δηλώσουν με τα μέλια και μετάνοια ότι συγγνώμη έκανα λάθος κτλ. Είσαι από τα άτομα εκείνα που συγχωρείς ή πιστεύεις ότι κακές πράξεις και αν το θέλεις κακά πράγματα δεν γίνονται ποτέ τυχαία. Και ότι ακόμα και αυτό σου πει ότι το μετάνιωσα ότι για να το κάνει τόσο οργανωμένα πάει να πει ότι πάντα έτσι θα είναι. Όχι, δεν πάει να πει έτσι θα είναι. Οι άνθρωποι πιστεύω τώρα, δεν ξέρω. Εγώ πάντως έχω καταλάβει κάποια λάθη μου και τα έχω διορθώσει. Άρα αυτό πιστεύεις ότι και κάποιος άνθρωπος που έχει κάνει κακό, αν έχει και σου ζητήσει συγγνώμη, θα τον συγχωρέσεις αμέσως. Όχι αμέσως, εξαρτάται πόσο βαρύ είναι αυτό που έχει κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, θα κλείσουμε. Πάμε να ευχηθώ καταρχήν καλή επιτυχία στη νέα δισκογραφική σου δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή και πιο ολοκληρωμένη. Γιατί τα ξεπετάς ένα, σαν τα μανιτάρια, τραγούδι. Λοιπόν, θα βεθούμε και στο βίντεο κλιπ που θα γυριστεί στο backstage. Mm-hmm. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που εσύ το αγαπάς πάρα πολύ και το έχεις οπτικοποιήσει στη Θεσσαλονίκη, γίνει αυτή η δουλειά. Ναι. Ωραία. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το βίντεο κλιπ Είμαι Ελεύθερη. Αυτή ήταν Τέλεια. Η φιλιά από όλα, Μαράκη. Σε ευχαριστώ Αυτή πολύ. Ήταν η Μαρία. Ετοιμάζει κάτι άλλο τηλεοπτικά. Όχι, ναι, ετοιμάζουμε κάτι τηλεοπτικά. Ωραία. Δεν θα το πούμε ακόμα. Μη μου το πεις, εντάξει, το ξέρω. Φιλιά πολλά, να περνάτε καλά. Τρέχω, γιατί πραγματικά ο χρόνος σήμερα δεν με φτάνει.